Μια απόφαση δικαστικού συμβουλίου, όχι δικαστικού συμβουλίου, ειδικού συμβουλίου, γιατί δεν είναι απόφαση. Για να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Λάπα, να ο κύριος Κουφοντίνας, με τη σύζυγό του, το γιο του και την κυρία Κούρτοβικ. Λοιπόν, Δημήτρης Λάπας, ο λόγος σε σένα. Παιδιά, όχι μπροστά. Δημήτρης, μας ακούει ο Δημήτρης Λάπας? Ναι, ναι, σε ακούω. Βγαίνει από ό,τι είδατε τα πλάνα, βγαίνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Συνοδεύεται από τη σύζυγό του, την Αγγελική Σωτηροπούλου, και από το γιο του, τον Έκτορα. Την κυρία Κούρτοβικ και την κυρία Σωτηροπούλου. Ναι, ναι, το βλέπουμε, είμαστε σε ζωντανή μετάδοση. Ακριβώς, η σύζυγός του και η κυρία Κούρτοβικ. Περιμένετε να σας κάνει δήλωση, σας έχει πει σίγουρα η κυρία Κούρτοβικ. Τώρα προφανώς έχει διάφορα διαδικαστικά για την έξοδο ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Έχει φτάσει η Χρήστο εδώ στον προθάλαμο. Είναι πίσω από τις πόρτες ασφαλείας τώρα, ναι, δηλαδή, το είδαμε βλέπουμε, είναι πίσω από τις πόρτες ασφαλείας που βλέπουμε, είναι διαδικαστικό το όλο θέμα τη στιγμή. Από σε δευτερόλεπτα πιθανότατα θα ανοίξει η πόρτα και θα βγει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Παραμένουμε πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλλού. Πρέπει να σας πω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Είναι μια συνέντευξη την οποία είχαμε κανονίσει εδώ και 10 ημέρες. Συνέπεσε με το γεγονός αυτό. Με το γεγονός αυτό. Έχει αντιδράσει ήδη η κυρία Μπακογιάννη. Διαβάζω τώρα στην Αυτεμπορική ότι έχουμε και αντίδραση από κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου, από κυβερνητικά στελέχη, που λένε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία σχέση με την άδεια στον κύριο Κουφοντίνα και έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του αντιεισαγγελέα εφετών η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας. Αυτά είναι τα κυβερνητικά. Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, διαβάζω στην Αυτεμπορική. Πηγές του, μας λες Θανάση, ξαναπέζουμε. Πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αντώνη Ατζολέτου. Τον Αντώνη Ατζολέτου ακούμε που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ και σε πρώτη ευκαιρία να έχουμε και επικοινωνία μαζί του, παρακαλώ. Πάντα σε ζωντανή σύνδεση με τις φυλακές Κορυδαλλού. Από στιγμή σε στιγμή ο Δημήτρης Κουφοντίνας θα βγει από την Επαναλαμβάνουμε φυλακή. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημήτρης Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί 11 φορές σε ισόβια. Είναι αυτός και ο Γιωτόπουλος οι μόνοι που δεν έχουν πάρει άδεια από τις φυλακές. 11 φορές ισόβια η καταδίκη του Δημήτρη Κουφοντίνα για τη δράση του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις κοινές γνώμες και πολλές αντιδράσεις πάρα πολλές. Και από τα κόμματα και από τους πολίτες. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης νομίζω βγαίνουν τώρα. Δημήτρη Λάπα, ο λόγος σε σένα. Δημήτρη. Βγαίνει από ό,τι βλέπετε ο Δημήτρης Κουφοντίνας αυτή τη στιγμή από εδώ. Εδώ ρε. Καμπρό. Έχετε μετανιώσει. Έχετε. Ακούγονται και τα σχετικά συνθήματα. Αφήστε τώρα, παιδιά! Για ήρεμα, ήρεμα, παιδιά! Αφήστε τώρα! Ήρεμα, είπαμε! Δεν θέλει, παιδιά, δεν θέλει! Ήρεμα! Και Επιτροπή Υποδοχής και συνθήματα. Περιμένουμε να δούμε αν θα 48 ώρια άδεια υποχρεούται να παρουσιάζεται 2 φορές την ημέρα στο αστυνομικό τμήμα του Βαρνάβα, είναι ο τόπος κατοικίας του. Έλα, Λευτέρη. Αυτό που έχει δηλώσει δηλαδή ότι εκεί θα βρίσκεται. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει δήλωση η συνήγορός του ή ο ίδιος, δεν ξέρω, πάντως απομακρύνθηκε από τις κάμερες. Δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Μάλλον θα επιβαστεί σε κάποιο αυτοκίνητο για να φύγει. Να δούμε αν θα γίνει δήλωση από την.